Πρώτο φιλικό παιχνίδι του Άρη μπροστά στον κόσμο του, σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, ένα περίπου μήνα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος της Football League. Παρουσία 2.000 θεατών. Μόλις το 8ο λεπτό ο Πασάς κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, καθώς βρέθηκε σε επίκαιρη θέση μετά από προσπάθεια του Διαμαντόπουλου. Και λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, στο 40ο λεπτό, ο Άρης κερδίζει πέναλτι με τον Κάσο, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Διαμαντόπουλος για να γράψει το 2-0 πριν από την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Ο Άρης ήταν πιεστικός και στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ στο 63ο λεπτό με την προσπάθεια του Παυλίδη, ο οποίος αγωνίστηκε σε μια θέση που τον ταιριάζει περισσότερο πίσω από το φορ. Με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και στις καθυστερήσεις του αγώνα, καθώς και από τους δύο προπονητές έγιναν πάρα πολλές αλλαγές, ο Μιλούνοβιτς με μια ατομική προσπάθεια κατάφερε με το δεξί να στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα για να γράψει το τελικό φιλικό αποτέλεσμα στο Κλεινάνης Βικελίδης, Άρης Βέρεια 4-0. Ο κόσμος θέλει φέτος τον Άρη να το βλέπει έτσι, να παίρνει και τα αποτελέσματα, αλλά και με ευρύ σκορ. Το πετύχαμε σήμερα, εντάξει, είναι φιλικός αγώνας. Περιμένουμε, ανυπομονούμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πιστεύω πως 10 μέρες, 15 πριν το πρωτάθλημα θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Μόλις δηλαδή ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος θα είμαστε 100% έτοιμοι. Παρουσιάζουμε κάποια κενά στα παιχνίδια μας, τα τελευταία ειδικά στα φιλικά. Αυτό είναι από την κούραση, διότι δεν έχουμε σταματήσει και τις διπλές προπονήσεις. Δουλεύουμε πολύ σκληρά και πιστεύουμε ότι θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Κοιτάξτε, ναι, κάθε φιλικό τεστ νομίζω έχει αυτό το σκοπό. Να δούμε πράγματα που μας λείπουν, να τα βελτιώσουμε. Να δούμε πράγματα που έχουμε δουλέψει, αν έχουν βελτιωθεί. Νομίζω έτσι έγινε και σήμερα. Θεωρώ ότι ένα σημαντικό κομμάτι σε σχέση με τα τρίκαλα είναι ότι δημιούργησαμε περισσότερες ευκαιρίες. Και γι' αυτό πετύχαμε περισσότερα γκολ. Στο αμυντικό κομμάτι νομίζω είμαστε καλά, ξεκινάμε, βρίσκουμε τα πατήματά μας, αλλά στην ουσία όμως αυτό που θέλω εγώ στην ομάδα μου είναι να βγάλει την αγωνιστική ταυτότητα που πρέπει. Δηλαδή να ξέρουν όλοι ότι ο Άρης έχει αυτή την αγωνιστική ταυτότητα όλη τη χρονιά. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο για μια προετοιμασία. Θεωρώ ότι είναι και ντροπή να συζητάμε ότι ο Άρης θα περιμένει στα 2-3 γήπεδα, στο μισό γήπεδο, κάποια ομάδα εντός έδρας, αλλά θα θεωρώ και εκτός έδρας. Άρα λοιπόν το βασικό που θέλουμε είναι να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Εμείς μετά την προσπάθεια που κάναμε Τετάρτη για να πάρουμε την πρόκριση για την επόμενη φάση για την ομίλους του κυπέλου, θέλαμε να δοκιμάσουμε τα παιδιά που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής, κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 20, σύνολο 4, και πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο σταθήκαν τα παιδιά πολύ καλά και δείξαν ότι στο μέλλον και με ανάλογη και σωστή δουλειά πιστεύω να η Βέρεια να συρθεί και σε αυτούς. Στο δεύτερο ημίχρονο βάλαμε τους βασικούς, αλλά φάνηκε ότι υπήρχε μια κούραση από την προσπάθεια, όπως είπα, του κυπέλου, και δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Αλλά είμαι ευχαριστημένος με τους ποδοσφαιριστές μου. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Το δείξαμε και αυτό με το Εγγύνιο, με πολλή ταχύτητα στην ομάδα, με πολύ καλή ποιότητα παρότι το μικρό της ηλικίας. Και πιστεύω ότι και με τις μεταγραφές που θα έρθουν θα έχουμε καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια.